δυστυχώς όλοι οι ναοί μας είναι κατεστραμμένοι. Πολύ μεγάλος αριθμός ιερών ναών στις πόλεις μας και στα χωριά μας έχουν πάθει τεράστιες ζημιές. Και εδώ που βρισκόμαστε στην κήμιση Θεοτόκου Άνω Βαθέως είναι συγκλονιστικό το θέαμα, γιατί με ένα μετασεισμό μπορεί να έχουμε ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα και όντως χρειαζόμαστε τη βοήθεια ειδικών ανθρώπων για να μπορούμε έτσι να δούμε το αύριο αυτών των ιερών ναών. Έχουμε επικοινωνήσει και με τον Πρωθυπουργό προχθές και με τους υπουργούς, αλλά και με την κυρία Μενδώνη, η οποία αναμένεται στο νησί μας μαζί με συνεργείο, το οποίο θα μας διαφωτίσει και θα μας δώσει κατευθυντήριες πορείες για να μπορούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Εσείς που μας ακούτε όλοι σας, θα πρέπει να καταλάβετε ότι ένας μεγάλος εκκλησιαστικός και πλούτος και πολιτιστικός πλούτος της Σάμου οδηγείται προς την καταστροφή. Πρέπει να προλάβουμε. Γι' αυτό και κάνουμε έκκληση σε όλους να βοηθήσουν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία την οποία έχει το νησί μας μετά το μεταναστευτικό, μετά τον κορονοϊό, μετά τα εθνικά θέματα. Έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε και τον Εγκέλαδο. Να ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό γιατί μας αξιώνει σήμερα να είμαστε εδώ και να βλέπουμε αυτή τη μεγάλη καταστροφή, αλλά και να ελπίζουμε. Και όντως, η ελπίδα είναι εκείνη η οποία μας δίνει δύναμη και κουράγιο σε όλους, και σε μένα και στις αρχές και στους κατοίκους του νησιού, για να μπορούμε να ταινίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Κοιτάξτε, όπως κάναμε, που το είπατε και χθες, όπως κάναμε χθες και με την ΕΜΑΚ και με εμάς που βοηθήσαμε και βγάλαμε τις εικόνες από τις δύο εκκλησίες, ναι. Μόλις έρθει η καινούργια ομάδα της ΕΜΑΚ, γιατί έφυγε χθες, μείνανε μόνο 3-4 παιδιά. Θα έρθει αύριο καινούργια ομάδα, θα συζητήσουμε με τον διοικητή και να έρθουν να τα βγάλουμε και το χρυσό. Γιατί είχε πει ποιο σεβασμιότητα. Σεβασμιότητα, ναι, να είστε εδώ. Όπως έχω πει εδώ και από την Κυριακή και από τη Σάββατο, θρενούμε πρώτα τα δύο παιδιά τα νέα που φύγανε. Γιατί αυτός ο πόνος μας κρατάει ακόμα και μας λυγίζει, όχι βέβαια αυτές τις ζημιές ηλικίες, αλλά όσο τα παιδιά αυτά τα οποία εκτιμούσαμε βαθύτατα και τα γνώριζα και εγώ προσωπικά, έφυγαν τόσο άδικα και τόσο απρόοπτα και με έναν τρόπο οδυνηρό μπορώ να πω. Thank you.
Όποιος δοκιμάζεται έρχεται περισσότερο στο Θεό και δεν απομακρύνεται. Φαίνεται ότι ο Θεός σας αγάπησε πάρα πολύ στο νησί, γιατί θυσίασε με την όλη σημασία της λέξεως της εκκλησίας του, τις κεντρικές και τις μεγάλες, ενώ ήταν οίκη, σπίτια δικά του, για να προστατεύσει τα σπίτια των παιδιών του, των χριστιανών αδελφών μας.